Μπορείς να μας πεις ποιο είναι? Τα μπαλόνια. Τα μπαλόνια. Ναι. Δεν θέλω να χάσεις καθόλου αυτό το συνέστημα. Mm-hmm. Θα σε παρακαλέσω να πας κοντά στα μπαλόνια, να τα πάρεις και να τα φέρεις εδώ στο κέντρο. Εδώ ακριβώς. Εδώ. Εδώ. Okay. Μπορείς να τα κρατάς. Ναι, τα κρατάω. Ωραία. Οκ. Okay. Έλα κάπου εδώ. Ναι. Όπως βλέπεις, έχουμε ένα κόκκινο φόντο και ένα άσπρο φόντο. Mm-hmm. Είναι συγκεντρωμένος και θέλω να διαλέξεις ένα φόντο που εσύ θέλεις. Το φόντο που θα διαλέξεις, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Οκ. Okay. Το άσπρο. Ναι. Ωραία. Μην είσαι κεντρωμένος, πήγαινε μπροστά στο άσπρο. Mm-hmm. Μέμο, με το ίδιο συνέστημα που έχεις διαλέξει τα μπαλόνια, θέλω να σκεφτείς μία πόζα. Ναι. Και θα σου ζητήσω να ποζάρεις για να απαθανατήσω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θέλω να πάρεις αυτή τη στάση τώρα. Δεν την αλλάξω αυτή. Αυτή τη στάση. Ωραία. Θα σου δώσω μια ευκαιρία. Αν θες να αλλάξεις είτε χέρι ή να μείνεις όπως είσαι. Αν θες να κρατάς τα μπαλόνια με το αριστερό ή το δεξί. Όπως εσύ νιώθεις. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν αλλάζω τίποτα. Όπως είσαι εκεί. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Έτοιμος? Οκ. Μέμο, μπορείς να αφήσεις τα μπαλόνια κάτω και να πας δίπλα στην Ελένη. Ελένη, απόψε ήρθε ένα τραγούδι στο μυαλό σου, σωστά? Mm-hmm. Εσένα, Μέμο, είχες διαλέξει ένα αντικείμενο, βασικά σου ήρθε ένα συνέστημα. Mm-hmm. Με αυτό το συνέστημα έχεις διαλέξει ένα αντικείμενο όποιος ήθελες, mm-hmm. πήρες μια πόζα που εσύ ένιωθες, στο φόντο που εσύ διάλεξες. Σωστά? Okay. Όλες αυτές οι επιλογές που μόλις κάνετε τώρα, ίσως νομίζετε πως είναι τυχές. Δεν είναι όμως έτσι. Οι αποφάσεις που μόλις τώρα έχουν πάρει οι καλεσμένοι μας, έχουν επηρεαστεί από την ενέργεια ενός από τους πιο χαρισματικούς πιο ταλαντούχους και πιο ξεχωριστούς ανθρώπους του πλανήτη, που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Ελένη, θέλω για πρώτη φορά να μας πεις, τι τραγούδι ήρθε στο μυαλό σου? Να πω τον τίτλο ή τον τραγουδιστή? Το τίτλο του τραγουδιού. Heal of the World. Heal the World? Ναι. Του Michael Jackson? Ναι. Απίστευτο. Heal the World! Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 1991 από τον ίδιο τον βασιλιά της pop, αφιερωμένο στα παιδιά που ζούσαν στη μιζέρια και δυστυχία του πολέμου και που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν την παιδική ηλικία, στέλνοντας το μήνυμα για ειρήνη και αγάπη. Όπως είπα πριν, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καταπληκτικό! Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι έρχεται και ο Γιούρι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στο πείραμά σου υπήρχε αυτή η αναφορά στον Μάικλ Τζάκσον. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στον Μάικλ Τζάκσον. Γιώργη, βλέπω ότι συγκινήθηκες. Γνωρίζουμε ότι είχες μια ιδιαίτερη σχέση με τον Μάικλ Τζάκσον. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν κουμπάρος σου, έτσι. Και την δεύτερη φορά που ανανέωσες το γάμο σου με την σύζυγό σου, έτσι συνηθίζεται στην Αμερική. Ναι, ήταν κουμπάρος μου. Ήμουν ο μοναδικός που τόλμησε να του πει «Μάικλ, αν συνεχίσεις να ζεις έτσι, κινδυνεύει η ζωή σου». Και δεν με άκουσε. Πάρα πολύ εξαιρετικά λυπηρό που μια τόσο λαμπρή πορεία σταμάτησε ξαφνικά με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω βέβαια ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη εκμετάλλευση στο όνομά του πλέον, έτσι το βλέπω εγώ. Ολόκληρη βιομηχανία έχει στηθεί γύρω από αυτό και νομίζω ότι πρέπει να έρθει κάποια στιγμή να τον αφήσουν και λίγο ήσυχο. Αλλά βλέπω τις συγκινήθηκες πραγματικά. Γνωρίζω πολύ καλά ότι με τον Μάικλ Τζάκσον είχες έτσι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ήταν ένα φαινόμενο. Αλλά νεόφυτε, παρόλο που συγκινήθηκα πάρα πολύ με το τέλος της επίδειξής σου, θα είμαι εντελώς αντικειμενικός μαζί σου. Μ' άρεσε πολύ αυτή η ψυχαγωγική παρουσίαση. Είδα ένα γρήγορο, δυνατό μυαλό, ένα οξύ νοητικό έλεγχο και μια καταπληκτική, αόρατη επιρροή πάνω στους καλεσμένους μας. Πάρα πολύ καλή. Ακούσαμε την ετοιμιγωρία του Γιούρι Γκέλλερ. Άλλαξε λίγο η διαδικασία, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να ακούσω όμως και τα παιδιά τι λέει η Ελένη και ο Μέμος που συμμετείχαν σε αυτό το πείραμα. Στην αρχή όταν είχα κλείσει τα μάτια μου, η αλήθεια είναι ότι μου λέει τι συνέστημα νιώσει. Ένιωθα κάτι τρυφερό, κάτι γλυκό. Και όταν μου λέει σκέψε ένα τραγούδι, όταν μετά σκέφτηκα αυτό το τραγούδι μέσα μου. Και... Heal the world. Ναι. Θεράπευσε τον κόσμο. Και εσύ, Μέμο, είχε τόσα αντικείμενα μπροστά σου, ξαφνικά διάλεξε τα μπαλόνια και ορίστε η πόζα, η ίδια πόζα. Τζάκσον ζούσε. And if I would have asked him και αν του είχα ζητήσει να έρθει στο show αυτό, he would have gotten on the plane, θα είχε μπει στο αεροπλάνο και θα ήταν εδώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιούρι, μπορείς να κάνεις τη θέση σου, σε ευχαριστούμε. Και βεβαίως, νεόφυτε, μπορείς και εσύ να αποχωρήσεις μετά από την εκτέλεση του πείραματός σου. Μέμο και Ελένη, καθίστε στις θέσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.